ήθελα να πω είναι ότι έχουμε ανάγκη να δώσουμε πολλές ευχές, να εισπράξουμε πολλές ευχές. Είναι επίπονη, είναι περίπλοκη και θα έλεγα ότι είναι και επιτακτική. Μπορεί σήμερα να μην είμαστε πάρα πολλοί, αλλά μην ξεχνάτε τη δυναμική πορεία των πραγμάτων. Μην ξεχνάτε ότι μια φλόγα μπορεί να ανατρέψει πολλά δεδομένα και πραγματικά εύχομαι, γιατί δεν είναι ώρα για πολλά λόγια, οι ευχές είναι από όλους μας για όλους μας. Θέλω να παροτρύνω όλους μας να αγκαλιάσουμε τους κοινούς στόχους χωρίς να σκέπτεται ο καθένας είμαι πρώτος, είμαι δεύτερος, είμαι τρίτος. Όχι, δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Και οπωσδήποτε θα ήθελα να παρακαλέσω όλους μας σε αυτή την πολύ ωραία συστράτευση. Νομίζω ότι είπα περισσότερο από ό,τι. Δύναμη σε όλους μας, γιατί ο δρόμος είναι μεγάλος και θεωρώ ότι με μια προσπάθεια που μπορούμε να κάνουμε όλοι στο Λασίθι θα ξαναπάρουμε την έδρα πίσω. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κινηθούμε, θέλουμε τη βοήθεια όλων σας και θα έχετε τη βοήθεια από εμάς ανά πάσα στιγμή για να καταφέρουμε να, μετά από τόσα χρόνια, 4 χρόνια, να ξαναπάρουμε την έδρα στο Λασίδι και να μπορέσουμε να κάνουμε αυτόν τον τόπο να πάει μπροστά. Ευχαριστώ. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή ενώπιον αυτού του εκλεκτού κοινού, των εκλεκτών συμπορεθέντων στο κίνημα αλλαγής, ένα κίνημα προόδου, ένα κίνημα που πραγματικά εκφράζει μια δυναμικότητα όχι μόνο σε επίπεδο νομού αλλά και σε παγκρίτια και εθνική κλίμακα. Θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι με τη συλλογικότητα και με μια ουσιαστική προσπάθεια θα επιτεύξουμε, επειδή ο πολίτης έχει τεράστιες ανάγκες στον νομό Λασιθίου, τα μέγιστα στον πολίτη και στον τόπο μας, και θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι με τη δύναμη, την βοήθεια όλων και την προσπάθεια προκειμένου να δοθεί ένα έναυσμα και ένας ζέοντας ζήλος στο καθήκον μας, είτε αυτό είναι τοπική είτε νομαρχιακή, ακόμα και καθένας εκ των υπηρετούντων τον χώρο του κινήματος, πραγματικά είναι αναρρύθμιση στον νομό Λασιθίου, με τους δικούς μας τρόπους, με τη δική μας συμπεριφορά, με το δικό μας προβάδισμα, να τους οθήσουμε και με τη βοήθεια της Εκκλησίας να επανακάμψουν προς την κατεύθυνση για να βοηθήσουν αυτό το χώρο που πραγματικά έχει δώσει δείγματα γραφής επί σειρά ετών σε παγκρίτιο και εθνικό επίπεδο. Είμαι υπερήφανος και θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι με τη βοήθεια όλων σας θα δώσουμε ένα ουσιαστικό στόχο και θα πετύχουμε να πάρθει η έδρα στον νομό Λασιθίου που πραγματικά την έχει ανάγκη και της αξίζει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Που ήρθανε στην πίτα του κινήματος αλλαγής του Δήμου, της τοπικής οργάνωσης του Αγίου Νικολάου. Είναι μια ωραία πρωτοβουλία που πήρε η τοπική οργάνωση του κινήματος αλλαγής Αγίου Νικολάου. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Είναι στο πλαίσιο των δράσεων που αποφασίσαμε σαν νομαρχιακή και σαν νομαρχιακή επιτροπή του κινήματος αλλαγής. Την άλλη εβδομάδα θα κόψουμε πίτα στη Σιτία. Είναι μια δύσκολη, να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους, είναι μια δύσκολη χρονιά με πολλές εκλογικές και κρίσιμες αναμετρήσεις για το κίνημα αλλαγής, και ευελπιστώ ότι ο στόχος που έχουμε βάλει να δουλέψουμε καταρχήν όλοι μαζί μια ομάδα, να μπορέσει ο νομός να ξανακερδίσει την έδρα, τη βουλευτική έδρα που του αξίζει, και η ομάδα αυτή τη στιγμή του κινήματος αλλαγής όσο στον Άγιο Νικόλαο όσο και στον νομό Λασιθίου είναι μια καλή ομάδα, που αυτή η ομάδα μαζί με τους υποψήφιους βουλευτές που έχουμε μπορούμε και θα το καταφέρουμε αυτό, για να ξανακάνουμε τον νομό Λασιθίου να μπορέσει να στείλει το μήνυμα από εδώ, από τον νομό Λασιθίου, να το ακούσει όλη η Ελλάδα, ότι το κίνημα αλλαγής θα ξαναπροταγωνιστήσει στις επόμενες εκλογές, ξανά σε εθνικές εκλογές. Ευχαριστώ και όλους για τη συμμετοχή τους. Είναι μια δύσκολη χρονιά, μια χρονιά που έχουμε μπροστά μας 4 εκλογές. Τις εθνικές εκλογές όποτε και αν γίνουν και τις αυτοδιοικητικές εκλογές με τις ευρωεκλογές. Ξεκινάμε στην Κρήτη, ξεκινάμε σήμερα από τον Άγιο Νικόλαο, να δώσουμε το μήνυμα
ότι ο χώρος της κεντροαριστεράς που εκφράζεται από το κίνημα αλλαγής θα ανέβει δυναμικά, έχει προτάσεις, έχει λύσεις για τα προβλήματα της Κρήτης αλλά και γενικότερα τη χώρα, και το αμέσως επόμενο διάστημα και με τις παρουσίες των υποψηφίων βουλευτών μας στα ψηφοδέλτια που ουσιαστικά έχουν κλείσει, το μεγάλο ποσοστό έχει κλείσει, το πρόγραμμά μας αυτό θα αναλυθεί έτσι ώστε ο κόσμος να γνωρίζει ότι επανερχόμαστε δυναμικά και διεκδικούμε την ψήφο του για να ξανάρθει η κέντρο αριστερά και το κίνημα αλλαγής εκεί που του αξίζει.